Ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Άντονι Φάουτσι, προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι οι Αμερικανοί που δεν εμβολιάζονται ή δεν έχουν λάβει αναμνηστική δόση θα βρεθούν σύντομα σε πρόβλημα. Μιλώντας στην εκπομπή In-Depth του ραδιοφωνικού σταθμού KNX στο Los Angeles, ο Φάουτσι χαρακτηριστικά είπε και τα εξής: «Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου, αλλά αν δεν εμβολιαστούν, αν δεν λάβουν αναμνηστικό, θα μπουν σε μπελάδες», είπε ο Φάουτσι, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν ακόμα και να φύγουν από τη ζωή. Πρόσθεσε επίσης ότι ο κορονοϊός κάνει κάτι δυστυχώς για εμάς που δεν έχουμε δει ποτέ άλλον ιό να κάνει. Ερωτηθεί σχετικά με την πτώση των ποσοστών εμβολιασμού, ο Φάουτσι είπε ότι είναι απογοητευτικό που οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν πρόσθετες δόσεις και ισχυρίστηκε ότι γίνεται επειδή έχουν εξαντληθεί από την πανδημία τα τελευταία χρόνια.